Χρειαζόμαστε σήμερα ένα συνολικό περιορισμό κυκλοφορίας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και εμείς είμαστε κοντά για να επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο και λιγάκι. Μείνετε σπίτι. Πειθαρχήστε στα μέτρα. Αυτά θα απομακρύνουν το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν ασυνείδητοι. Ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν πάρει αψήφιστα. Έχουμε το προηγούμενο χθες, μόλις χθες, στη Θεσσαλονίκη. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να κάνει συστάσεις σε κάποιους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να συναθρίζονται σε κάποιους χώρους. Ξέρετε τι έγινε? Ήρθαν στα χέρια. Παίξανε ξύλο. Εδώ λοιπόν, τι πρόκειται να γίνει για να συνετιστούν αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν μυαλό? Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πέρα από το ζήτημα της επιβολής του δικαίου είναι και ένα ζήτημα προσωπικής ευθυκρισίας και ευθύνης. Θα συμφωνήσουμε. Διότι εδώ δεν υπάρχει ένα ζήτημα ατομικής, αν θέλετε, υγείας του καθενός, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα παράπλευρης επιβάρυνσης για όλο τον ιστό, τον κοινωνικό. Άρα υπό αυτήν την έννοια πρόκειται για μια βαθύτατα αντικοινωνική συμπεριφορά. Θα ήθελα πάντως να σας ενημερώσω ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης των μέτρων θα υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις πέρα από οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη του νόμου και διοικητικές κυρώσεις για την περίπτωση που παραβιάζεται η νομοθεσία περί συναθρήσεων και περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Να υπάρξουν, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ το θέμα δεν είναι αν φοβάται ο άλλος. Με συγχωρείτε, το θέμα είναι ότι φοβόμαστε εμείς. Το αν δεν φοβάται κάποιος και είναι ανεύθυνος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κολλήσουν οι υπόλοιποι ή να τεθούν, αν θέλετε, σε ένα καθεστώς αρνητικό οι υπόλοιποι πολίτες. Κύριε Ρογκάκο, έχετε δίκιο. Θα ήθελα πάντως να επισημάνω ότι σε γενικές γραμμές έχει υπάρξει συμμόρφωση. Τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε είναι ότι σε γενικές γραμμές και σε μεγάλη έκταση του πληθυσμού έχει υπάρξει μια πράγματι ικανοποιητική συμμόρφωση στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει κλιμάκωση, είναι προφανές ότι θα υπάρξει και αντίστοιχη κλιμάκωση στον έλεγχο, ο οποίος θα γίνεται και στην επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι η συνολική πολιτική στηρίζεται σε ένα βασικό τρίπτυχο των πραγμάτων, που είναι προστασία της δημόσιας υγείας με περιορισμό κατά το δυνατόν της κοινωνικής κίνησης και ταυτόχρονη ενίσχυση των υγειονομικών δομών της χώρας, ενίσχυση του χώρου της εργασίας, κυρίως των εργαζομένων, και ενίσχυση της συνολικής οικονομίας της χώρας, όπου εκεί λαμβάνονται και εθνικά και λαμβάνονται και ευρωπαϊκά μέτρα, όπως καταρχήν συμφωνήθηκε χθες και θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες. Πόλεμος, είπε η Ευρώπη, ο κύριος Σεντένο. Πρέπει να μεταφέρουν το μήνυμα στην κοινωνία ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Υπάρχει ένα προγραμματισμένο σχέδιο. Όσο η ίδια η κοινωνία αντιδρά θετικά, η επιβάρυνση θα είναι περιορισμένη. Όσο η κοινωνία έχει αντίδραση η οποία είναι αντικοινωνική, είναι προφανές ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και όχι μόνο στο κομμάτι του δημόσιου. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους ακρίτες και στον Εύρο αλλά και στα νησιά λόγω του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Φοβούνται ότι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες θα μπορούσαν να είναι σε βάθος χρόνου μεταφορείς του ιού. Και δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτεία έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα ενώ σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Ποιο είναι το σχόλιο σας, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οποιοδήποτε εισέρχεται σήμερα στην χώρα παρανόμως απομονώνεται σχετικώς, έτσι ώστε να μην συγχρονίζεται με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών κατά το δυνατόν. Και από την άλλη πλευρά έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εσωτερικής τάξης μέσα στα κέντρα αυτά, έτσι ώστε να μην υπάρχει ομαδική κίνηση όσων φιλοξενούνται στις δομές, αλλά να υπάρχει εξαιρετικά αραιή κίνηση μεταξύ τους, να μην υπάρχει δηλαδή ουσιαστικός συγχρονισμός. Ακόμα και η κίνηση εκτός των κέντρων γίνεται πλέον ελεγχόμενα και γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει η συνάθρηση πολλών ατόμων. Εδώ θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να κάνω το σχόλιο ότι τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι η αξία του να υπάρχουν κλειστές δομές μεταναστών και προσφύγων, κάτι το οποίο η κυβέρνηση είχε αναδείξει με πολύ μεγάλη έμφαση και το οποίο σήμερα πλέον ανάγεται όχι μόνο σε επίπεδο δημοσίας ασφάλειας, αλλά και δημόσιας υγείας. Και τα οικονομικά μέτρα είναι το επόμενο θέμα, κύριε Υπουργέ. Μεγάλο θέμα, η οικονομία, όχι μόνο η ελληνική. Προστασία των εργαζομένων. Μεγάλο προστασία των εργαζομένων, κύριε Υπουργέ, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα
όπου από τη μία πλευρά λένε για την ενίσχυση Βέβαια. Των επιχειρήσεων για να μπορούν να αντέξουν την κρίση. Αλλά προσέξτε, ήδη κάποιες επιχειρήσεις και δυστυχώς φαίνεται από τα μηνύματα που έχουμε ότι είναι αρκετές. Γι' αυτό έκανε και αναφορά και ο Πρωθυπουργός χθες. Ή απολύουν τον κόσμο ή κάνουν το άλλο οι περισσότεροι. Ξέρετε τι, αλλάζουν τις σχέσεις εργασίας. Η εκπεριτροπή σε εργασία είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Τους καλούν και τους λένε. Για να μπορέσω να αντέξω, θα αλλάξουμε τις σχέσεις εργασίας. Πολλοί είναι μείωση αποδοχών και μείωση ενσύμων αυτό. Βέβαια. Αλλαγή του τρόπου και ασφάλισης αλλά και πληρωμής. Βέβαια. Πρέπει να το δείτε. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας πω ότι όπως θα ακούσετε σε λιγάκι από τις ανακοινώσεις των συναρμοδίων υπουργών οικονομικών ανάπτυξης και εργασίας, υπάρχει ένα λεπτομεριακά επεξεργασμένο σχέδιο το οποίο καταλαμβάνει και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Αυτό το σχέδιο στηρίζεται σε μια πολύ βασική φιλοσοφία, η οποία είναι ότι πρόκειται για μια προσωρινή κρίση, την οποία η χώρα θα ξεπεράσει εφόσον είναι συντεταγμένη, και για τον λόγο αυτό η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει σε ακέραια κατάσταση, να μην έχει υπάρξει απομείωση του εργατικού δυναμικού και να μην έχει υπάρξει εξάλληψη επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό υπάρχει μια σειρά από μέτρα. Τα μέτρα αφορούν τόσο τα φορολογικά και ασφαλιστικά, δηλαδή αναστολές καταβολών και από τους επιχειρήσεις και από τους εργαζόμενους, όσο και άμεση συμμετοχή του κράτους, η οποία θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 2 δις. Πρόκειται για ένα οικονομικό μέγεθος το οποίο κατά αναλογία είναι ιδιαίτερα υψηλό πανευρωπαϊκά. Βλέπω ότι υπάρχει και μέσα στα μέτρα, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Και ένα μέτρο με τίτλο που εμένα μου αρέσει, αλλά μήπως έχετε πληροφόρηση να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει. Ρήτρα μία απόλυσης ή αλλαγής της σχέσης εργασίας. Εάν έχουμε κάτι τέτοιο και δώσετε αντικίνητρα και του πείτε, κοίταξε να δεις Παπαδάκη, έχεις 5 εργαζόμενους, μην του αλλάξεις τη σχέση εργασίας, μην τους απολύσεις, και εγώ για τη ρήτρα απόλυσης κάτι τέτοιο σημαίνει. Έχουμε θέλω κάτι πάνω σε αυτό ή δεν το μάθουμε σε λίγο. Κύριε Παπαδάκη, κατηγορηματικά να σας διαβεβαιώσω ότι όλο το πακέτο μέτρων το οποίο θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται θα τελεί υπό την αίρεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρόκειται να προβούν σε καμία απολύτως διπλή εργασιακή μεταβολή. Υπό αυτήν την έννοια και τα ασφαλιστικά φορολογικά ωφελήματα τα οποία θα υπάρξουν και η μεταφορά της καταβολής των δόσεων προς τις τράπεζες και τη μεταφορά των χρεολυσίων και όλα τα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τις έμεσες ενισχύσεις σε ειδικούς κλάδους που πλήττονται περισσότερο, όπως είναι ο τουρισμός ή οι μεταφορές, θα δοθούν μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες θα διατηρήσουν ακέραιο το εργατικό τους δυναμικό. Άρα υπό αυτήν την έννοια παράπλευρα και αντανακλαστικά, το εργασιακό δυναμικό θα δει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Και εμείς μαθαίνουμε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, μαθαίνουμε και κάτι άλλο. Ότι τα μέτρα αυτά... Η κυβέρνηση κινείται με πολύ μεγάλη ένταση προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης και του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της οικονομίας και των εργαζομένων. Ήδη, όπως θα είδατε, υπήρξε ανακοίνωση εκ μέρους της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών προς την κατεύθυνση της μεταφοράς των υποχρεώσεων για μεταγενέστερο χρόνο. Θα υπάρξουν και άλλες δράσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν ακριβώς και με τα ζητήματα της σφράγισης επιταγών, οι οποίες θα πρέπει να μεταφερθούν στον χρόνο έτσι ώστε να μην δημιουργήσουν μια ασφυκτική κατάσταση στην αγορά, και βεβαίως με το θέμα που ήδη αναδείξατε, δηλαδή το θέμα της στέγης και των ενοικίων, τα οποία βεβαίως θα βρεθούν σε μια κατάσταση κρίσης οι εργαζόμενοι. Και των επιταγών. Των επιταγών, ξέρετε, η αγορά πώς λειτουργεί. Νίκο, το λέγαμε και προηγουμένως. Των επιταγών που έχουν. Δεν θα μπορούν να τα αποκριθούν. Κύριε Παπαδάκη, θα φροντίσουμε απολύτως έτσι ώστε οι επιταγές οι οποίες πλέον καθίστανται ληξιπρόθεσμες να μεταφέρονται στον χρόνο. Και αυτό είναι είδηση, Νίκο. Και αυτό είναι είδηση. Σε κόψαμε όμως κάτι, έλεγες προηγουμένως. Όχι, δεν πειράζει, Γιώργο. Ρωτάει πολλοί κόσμος για τις φυλακές, κύριε Υπουργέ. Τι γίνεται με τις φυλακές, όλες τις φυλακές, όλα τα ιδρύματα της χώρας. Και ρωτάνε όχι μόνο συγγενείς, αλλά και δικηγόροι, οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται, όπως ξέρετε, για αυτόν τον λόγο, δηλαδή για το δικό τους επαγγελματικό λόγο στις φυλακές. Έχουν πάρθει μέτρα. Τηρούνται σε όλους τους χώρους όπου υπάρχει μαζική συνάθρηση, τηρούνται απολύτως τα προβλεπόμενα μέτρα
τα οποία έχουν δοθεί από την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμών υπό τον κύριο Τσιόδρα. Το ίδιο αφορά τις φυλακές, το ίδιο αφορά και τα στρατόπεδα, τα οποία υπάρχει σημαντικό, πολύ μεγάλο συνθρωτισμό. Και το ίδιο υπάρχει και σε όλα τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών. Μάλιστα. Όπου υπάρχει μεγάλο συγχρονισμό, υπάρχουν και περισσότερα μέτρα. Εκεί βεβαίως υπάρχει το ζήτημα του ποια είναι η συνολική αντιμετώπιση, κυρίως από την άποψη την ιατρική, για το πώς διαχειριζόμαστε πλέον την κατάσταση. Εμείς, όπως έχετε καταλάβει, αγαπητοί φίλοι, έχουμε σήμερα βρεθεί σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό κυρίως έχει να κάνει με τον σχεδιασμό ο οποίος υπήρξε ιδιαιτέρως έγκαιρα. Αυτό μας δίνει ένα μικρό περιθώριο να αντιλαμβανόμαστε πλέον τα πράγματα διαφορετικά και να έχουμε μια αισιοδοξία μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Χρόνο, βεβαίως, Γιάννη, θέλω να επισημάνω ότι οι πληγές θα είναι μεγάλες και κυρίως πάντοτε μιλάμε για την απώλεια της ζωής. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το πλαίσιο για την Ελλάδα και για την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρώτος και μοναδικός στόχος σε επίπεδο προτεραιότητας είναι η ανθρώπινη ζωή. Τσιγκάνη, τι γίνεται με τους Ρωμά? Βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη και κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλες χώρες οι οποίες αναδεικνύουν ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο στηρίζεται στη λογική πρώτα Βασίλη. Η οικονομία και μετά ο άνθρωπος. Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτα ο άνθρωπος και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα θα τα στηρίξουμε απολύτως. Που χαρακτηρίζουν αγέλη τον κόσμο. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες, Νίκο, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας. Νίκο, ξέρεις τι βρήκα? Ναι. Άμα σου πω τι βρήκα, θα με πιστέψεις. Για πες. Βρήκα 5-6 διαφημίσεις. Να τις ρίξουμε γιατί έχουμε έξοδα. Ναι, και...